Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι ένα γρήγορο βίντεο, θα κάνουμε έτσι μια γρήγορη παρουσίαση και θα πούμε 2-3 πραγματάκια για το DJI Neo. Το είχαμε ανακοινώσει στο κανάλι από τις αρχές του καλοκαιριού και πολλοί λέγανε ότι ήταν πρώτα Απριλιά. Όπως είδατε όμως ήρθε, θα πούμε 2-3 πραγματάκια. Σύντομα, σε λίγες μέρες θα βγει, η τιμή του είναι πολύ προσιτή όπως είχαμε πει στο κανάλι. Και θα είναι ένα drone που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ακριβώς απευθύνεται σε κοινό στο οποίο θέλει να πάρει ένα drone της προκοπής, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά να μην είναι αυτά τα παιχνίδια, να είναι κάτι καλύτερο. Άρα καλύπτει αυτό το κενό. Επίσης έχει και τον ανταγωνιστή με το Hover Air, που εκεί πέρα πιστεύω ότι αν θα δούμε τα χαρακτηριστικά μετά θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Οπότε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στην οθόνη είναι το DJI Neo. Μοιάζει πάρα πολύ με το Avata 2 σε μικρογραφία. Επίσης έχει και προστατευτικά στους έλκες, τα οποία αυτά μπορούν να βγουν και να είναι χωρίς τα προστατευτικά σε περίπτωση που δεν θέλουμε τα προστατευτικά ή μάθουμε καλά, ας πούμε, και δεν φοβόμαστε. Οπότε βγάζουμε τα προστατευτικά και ελαφραίνει το drone. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία που έχει να κάνει με τις διαφορές που έχει το Neo, που θα έχει το Neo με το Hover Air X1. Η Hover Air, βέβαια, να σας πω ότι βγάζει ένα καινούριο μοντέλο, νομίζω μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει βγει. Έχει κυκλοφορήσει το όνομά του, λέγεται Hover Air X1 Pro, κάτι τέτοιο, με καλύτερη ποιότητα βίντεο και διάφορα άλλα καινούργια πράγματα, αλλά στην τιμή είμαστε σε πολύ άσχημο σημείο, μιλάμε για 700 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το Neo θα έχει 350 στην κόμπο έκδοση, αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά της τιμής είναι τεράστια, δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, αλλά προς το παρόν η Hover Air κυκλοφορεί με το X1 και οι διαφορές είναι αυτές που θα πούμε τώρα. 135 το γραμμάρια το Neo, εντάξει, διαστάσεις, foldable, δηλαδή διπλώνει το Hover Air X1, ισχύει το Neo δεν διπλώνει. Single axis και τα δύο έχουν, δηλαδή δεν έχουν το gimbal που έχει το Mini 4 Pro, το Air 3, το Mavic 3 κτλ. Έχουν όπως είναι ακριβώς το Avata. Βίντεο 4K, 12 MP ή φωτογραφίες, μπαταρία 1435 mAh για τον Neo, πάντα μιλάω 15 λεπτά, παραπάνω είναι από 15, είναι 16 με 17 λεπτά πραγματικής αυτονομίας για πτήση. Έχει 6 intelligent mode, μπορούμε να το απογειώσουμε από το χέρι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς χειριστήριο, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και με το χειριστήριο Neo 2, όπως και με τα goggles για το DJI Avata 2. Δεν έχω ακόμα επιβεβαίωση για το RC2, ελπίζω να το κάνουν, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα παίζει με το RC2. Θα το δούμε, ελπίζω να το κάνουν όμως. Πάμε λοιπόν να δούμε παρακάτω. Εδώ πέρα μια καλύτερη φωτογραφία του Neo, βλέπετε τα προστατευτικά που μπαίνουν στους έλκες, τις μπαταρίες, οι οποίες είναι διαφορετικές από κάθε άλλο drone που είχαμε, οπότε δεν υπάρχει compatibility εκεί πέρα. Άλλη μια φωτογραφία εδώ παρουσίαση που δείχνει ότι κάνει το circle και άλλες κινήσεις αυτοματοποιημένες. Αυτά θα μπορεί να τα κάνει όλα χωρίς χειριστήριο. Θα μπορούμε δηλαδή απλά με το πάτημα ενός κουμπιού και φαίνεται εδώ πέρα πάνω. Θα πατάμε μια φορά το κουμπί και θα διαλέγουμε το mode. Αν δείτε πάνω έχει μια τελίτσα, έχει ένα βελάκι. Προφανώς θα είναι το rocket, θα είναι το circle, θα είναι το άλλο που πηγαίνει προς τα πίσω. Γενικώς θα υπάρχουν αυτοματοποιήσεις οι οποίες θα κάνουν την πτήση πάρα πολύ εύκολα για να πάρουμε τα πλάνα που θέλουμε. Ένα πολύ καλό selfie drone εν πρώτης, αλλά με τις δυνατότητες που δίνει DJI χρησιμοποιώντας το Neo 2, το απλό χειριστήριο δηλαδή, και τα goggles και τα χειριστήρια του Avata 2, θα μπορούμε να το κάνουμε και ένα mini FPV για να παίρνουμε σε εσωτερικούς χώρους πιο εύκολα, γιατί το Avata 2 έχει ένα μέγεθος, οπότε με αυτό πολύ πιο μικρό, πολύ πιο ελαφρύ, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα πλάνα σε εσωτερικούς χώρους, να περνάμε από μικρότερα ανοίγματα κτλ. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε το Neo 2, μπαταριούλα, προφανώς αυτό θα είναι το βασικό πακέτο, μία μπαταρία δηλαδή, το drone ή έλκες στο κατσαβιδάκι, προστατευτικό, ένα καλώδιο κτλ. Αυτό θα είναι η απλή, από ό,τι ξέρω δεν θα έχει χειριστήριο. Η κόμπο έκδοση, η οποία είναι αυτή που βλέπετε, θα έχει μέσα τον Neo 2, άρα παίρνουμε τον Neo 2. Όμως για όποιον πάρει την απλή έκδοση για να αγοράσει τον Neo 2, μπορεί να το κάνει απευθείας από την DJI και η τιμή του δεν είναι απαγορευτική, είναι κάτω από τα 200 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά βέβαια, αν είναι οι τιμές που έχουν υποθεί, δηλαδή τα 350 ευρώ να είναι αληθινά για το κόμπο και 300 το απλό, νομίζω ότι
πας κατευθείαν στο κόμπο, έχεις και τις παραπάνω μπαταρίες, την μπαταριοθήκη για να φορτίζεις κτλ. Και είσαι πολύ καλύτερα με αυτή την έκδοση. Άρα εδώ βλέπουμε το NIO, το χειριστήριο NIO, τα καλωδιάκια που θα έχει μέσα, την μπαταριοθήκη που θα φορτίζει, τις τρεις μπαταρίες και δύο ανταλλακτικούς έλκες και ξαναερχόμαστε πάλι στην αρχή. Τώρα θα βγω από εδώ και θα πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα τα specification του drone. 135 γραμμάρια, maximum flight speed που σας είπα, 18 minute, δηλαδή 17 minutes with propeller guide, δηλαδή θα μειώνεται κατά ένα λεπτό. Άρα πραγματική πτήση όπως σας είπα και πριν γύρω στα 16 λεπτά. Maximum flight distance εδώ πέρα 7 χιλιόμετρα ώρα above, μιλάμε για 10 χιλιόμετρα με το OcuSync 4, γιατί θα είναι OcuSync 4. Δεν το πιάνει το Hover Air ούτε το καινούριο, ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και για το Hover Air το καινούριο μιλάνε για εμβέλεια της τάξης των 200 μέτρων το πολύ, αλλά είναι ένα drone εντελώς άλλης κατηγορίας. Όμως, όταν θα ανεβάσουν την τιμή τόσο πολύ, θα περίμενες και κάτι καλύτερο ή τέλος πάντων να μπορείς να κάνεις και κάτι ακόμα. Maximum Wind Speed Resistance Level 4. Το άλλο που ξέχασα να σας πω και είναι πολύ ενδιαφέρον, το DJI NIO δεν θα παίρνει κάρτα μνήμης. Θα έχει ενσωματωμένη μνήμη 22 GB. Οπότε θα πρέπει να το συνδέουμε με τον υπολογιστή μας για να παίρνουμε τα αρχεία από μέσα ή με Quick Share κατευθείαν στο κινητό μας, όπως κάνουμε και με όλα τα άλλα drone της DJI, και θα έρχεται με σύμμυδεν label για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετό και δεν χρειάζεται να γίνει καμία συζήτηση για το αν θα πρέπει να γίνει C1 κτλ. Νομίζω σύμμυδεν για αυτό το drone είναι τέλειο. Flight capabilities, διάφορα mode, εντάξει, εδώ έχει τα maximum rate of climb, descent, εντάξει, ok, sport mode. Manual mode είναι το mode που θα έχουμε όταν χρησιμοποιούμε manual πτήση με τα χειριστήρια, τα γυαλιά, τα goggles και το χειριστήριο του Avata 2 μέχρι 16 μέτρα το δευτερόλεπτο. Smart mode σε απλό θα είναι 8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Όχι ένα γρήγορο drone, αλλά μην ξεχνάμε ότι η λειτουργία του δεν είναι να αντικαταστήσει κάποιο mini drone. Αν θέλουμε mini drone, γιατί μιλάμε για mini κατηγορία γενικότερα, δεν πάω παραπάνω, πηγαίνουμε στο Mini 4 Pro. Είναι μια ξεχωριστή καινούργια κατηγορία. Φυσικά θα έχει GNSS και πολύ καλό accuracy όπως έχουν όλα τα drone της DJI. Και τώρα πάμε να δούμε την κάμερα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η κάμερα θα έχει μισή ίντσα αισθητήρα. Τώρα μισή ίντσα, εντάξει, είναι μικρός. Είναι μικρός, είναι σαν του Mini 2 αν θυμάμαι καλά. Είναι μικρός, νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά. Θεωρώ ότι το έχουν δει και είδαν ότι θα παίξει καλά με τη μισή ίντσα. Βέβαια, αν θέλουμε μεγαλύτερο αισθητήρα, πάμε και σε μεγαλύτερο drone, οπότε αλλάζουν διάφορα πράγματα. Field of view 117,6 μοίρες, το f2,8, κλασικά συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα. ISO μέχρι 6400, 12 MP για φωτογραφίες. Video resolution, εδώ πέρα είμαστε 4K 30 frames with EIS on. Αυτό είναι το stability, δηλαδή που κάνει την εικόνα να φαίνεται σταθερή, δεν έχει όπως σας είπα 3-axis gimbal. Θα βγάζει φωτογραφίες, JPEG, εντάξει, MPEG 4 και το σύστημα transmission. Είμαστε στο OcuSync 4, είμαστε στα 1080-30 και εν συνεχεία το OcuSync παίζει στις συχνότητες 2,4-5,1 που είναι η καινούργια μπάντα που έκανε τη διαφορά για το OcuSync 4 και η 5,8. 10 χιλιόμετρα σε FCC, τέλος πάντων και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Δεν θεωρώ ότι από άψη εμβέλειας θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το drone. Για GNSS θα χρησιμοποιεί GLONASS, το GLONASS είναι το ρώσικο, GPS το αμερικάνικο, Galileo το ευρωπαϊκό και Beidou το κινέζικο, δηλαδή όλα τα συστήματα GNSS θα τα υποστηρίζει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!